Ήθελα να μας εξηγήσεις γιατί έχετε τοποθετήσει αυτήν τη Harley πάνω στο τραπέζι. Αυτή η μηχανή διαγωνίζεται σε έναν ευρωπαϊκό διαγωνισμό ονομαζόμενο Battle of the Kings, το οποίο λαμβάνουν μέρος αντιπρόσωποι της Harley Davidson όλης της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού. Περάσαμε το πρώτο που ήταν το regional ενάντια της Τουρκίας, της Ελλάδας, της Κροατίας και της Βουλγαρίας. Τώρα διαγωνιζόμαστε με τους νικητές των άλλων περιοχών. Αντιμετωπίζουμε Γερμανία, Αυστρία, Γαλλία, Βέλγιο, μεγάλες χώρες. Είμαστε δεύτεροι. Τώρα η μηχανή μας είναι σε καλή θέση, μας είπαν από το εξωτερικό. Έχει μείνει μόνο απόψε, αύριο θα ξέρουμε τα αποτελέσματα. Εάν νικήσει θα πάει στη Γαλλία, όπου θα διαγωνιστεί στο τελικό με άλλες τρεις μηχανές. Άρα υπάρχουν καλές προοπτικές για να συνεχίσει πιο πάνω. Ναι, μάλιστα. Ήδη, όπως σας έχω πει, μας έχουν ειδοποιήσει ότι πάμε καλά. Αντιλαμβάνεστε, σαν Κύπρος είμαστε μικρό νησί, λίγος ο πληθυσμός, διότι ψηφίζει ο κόσμος online. Αλλά είχαμε και τη στήριξη του εξωτερικού, διότι εμείς είχαμε τροποποιήσει τη μηχανή με τέτοιον τρόπο, το οποίο διαφέρει από τις άλλες μηχανές που ανταγωνιζόμαστε. Και έτσι, όπως φαίνεται, ο κόσμος την προτιμά και την ψηφίζει. Αυτή πόσο στοιχίζει? Στο βασικό μοντέλο 9.800 και είχαμε ένα budget 4.000 ευρώ για την τροποποιήσουμε. Άρα σύνολο 13-14.000 ευρώ. Ευχαριστώ πολύ.